έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα με τον γνωστό τραγουδιστή, τον Γιώργο τον Σαμπάνη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχει ένα πρόβλημα. Τι ακριβώς έχει συμβεί με την υγεία του? Ο Γιώργος Σαμπάνης νοσηλεύεται, να πούμε, αυτή τη στιγμή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ναι. Με συμπτώματα οξείας γαστεντερίτιδας. Λένε για σαλμονέλα. Ναι. Στην αρχή ο ίδιος είχε κάποιους πόνους, μετό και έντονη ναυτία. Πήγε λοιπόν στο νοσοκομείο, εκεί του είπαν ότι πρέπει να γίνει εισαγωγή και όπως λέει και ο γιατρός του, φαίνεται ότι έχει προσβληθεί από το μικρόβιο της σαλμονέλας. Προφανώς από κάποιο φαγητό το οποίο κατανάλωσε τις προηγούμενες μέρες. Άρα μιλάμε για σαλμονέλα και όχι για μια απλή γαστρεντερίτιδα. Μιλάμε για σαλμονέλα σύμφωνα με τον γιατρό του, σύμφωνα με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του και αυτή τη στιγμή ξαναλέμε ο γνωστός και αγαπημένος τραγουδιστής της νεολαίας βρίσκεται στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται. Υπάρχει όμως και μία ανακοίνωση ιατρικό ανακοινωθέν. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι λέει το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο βγήκε πριν από λίγο. Θα μας το διαβάσει εσύ, κύριε Ρούρο. Είναι ακριβώς αυτά που είπαμε. Λέει ότι ένα πρόβλημα υγείας οδήγησε τον Γιώργο Σαμπάνη στο θεραπευτήριο. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε και το όνομα. Δεν μας πειράζει, τα λέμε εμείς εδώ. Στο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν. Μάλιστα, ναι. Ο τραγουδιστής χρειάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Να πούμε ότι ναι, εμφανιζόταν Παρασκευή Σάββατο σε γνωστό κέντρο στην Ιερά Οδό. Θα ακυρωθούν προφανώς οι εμφανίσεις. Είναι αρκετά σοβαρή η κατάσταση. Βέβαια, η ζωή του δεν κινδυνεύει. Απλά ταλαιπωρείται πολύ άσχημα. Σαλμονέλα, ευχηθούμε γρήγορα περαστικά. Και θάνατο, έτσι. Μάλιστα. Και αναφέρεται πλέον, ως σοβαρή γαστρεντερίτιδα. Σοβαρότατη γαστρεντερίτιδα. Το οποίο έχει προέρχεται η σαλμονέλα. Όλα αυτά τα εξετάζουν οι γιατροί. Να πούμε τα περαστικά μας τώρα πως είναι στο νοσοκομείο. Ναι, και περαστικά, να στείλουμε την αγάπη μας και τη θετική μας συνέργεια. Πάμε να δώσουμε, παρακαλώ πολύ. Πάμε να δώσουμε Σέμπρε Βίβα. Σέμπρε Βίβα, ο κόσμος ζητάει Σέμπρε Βίβα. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο.